Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. 1,5 μισθό το χρόνο θα κερδίσουν πάνω από 850.000 μισθωτοί, οι οποίοι θα καρποθούν την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%, που ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και θα ισχύσει από την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου. Ο νέος ελάχιστος μισθός διαμορφώνεται στα 650 ευρώ μεικτά και στα 546 ευρώ καθαρά, αυξημένος δηλαδή κατά 54 ευρώ στις καθαρές αποδοχές. Για τους νέους κάτω των 25 ετών, τώρα η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, της τάξης των 116 ευρώ το μήνα καθαρά και των 1.624 ευρώ σε ετήσια βάση, κάτι που σημαίνει πως κερδίζουν περίπου 4 μισθούς το χρόνο. Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή του βασικού μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω περίπου 24 επιδόματα. Το πρώτο βήμα για την έξοδο στις αγορές έκανε η κυβέρνηση ανακοινώνοντας την έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου με ορίμαν στον Απρίλιο του 2024. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή σε 6 διεθνείς αναδόχους να αναλάβουν το βιβλίο προσφορών με στόχο την άντληση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εάν η προσφορά τώρα είναι μεγάλη και το επιτόκιο διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, τότε μπορεί να αυξηθεί και το προσάντληση ποσό. Την ώρα ωστόσο που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εκδώσει το πρώτο μεταμνημονιακό ομόλογο, να είναι το ζητούμενο τουλάχιστον από οικονομικής πλευράς. Η Ελλάδα να φτιάξει την καμπύλη των επιτοκίων της. Μπορείτε να διαβάσετε στο insider.gr τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς επιτυγχάνεται. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με 2 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων έκανε δεκτές τις αιτήσεις των εταιριών TERN Anonymous Τουριστική Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία και JNB AVAX AE και έτσι συνεχίζεται το προσωρινό πάγωμα της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την επέκταση του επιβατικού λιμένα του ΟΛΦ. Το πάγωμα ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των κυρίων αιτήσεων των δύο εταιριών, κάτι που αναμένεται μέσα στο 2019. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Μόνα και με 629,03 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,26%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.